Αυτό προκαλεί το silver που έρχεται να το πιάσει και ξανακατεβαίνει με αυτό. Δεν πρέπει να τραβήξεις πριν την ώρα εκείνη. Πρέπει να περιμένεις να κατέβει για να τραβήξεις. Μόνο έτσι θα είσαι σίγουρος ότι πιάστηκε. Θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε προς το δάσος. Δεν έπρεπε να πιαστεί στο κλαδί. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το φέρουμε στην ακτή τώρα. Αυτός φαίνεται να είναι silver. Θα το παλέψουμε λίγο να τον φέρουμε. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι όμορφος. Δεν είναι πολύ όμορφος. Μάλλον δεν είναι ακόμη πολύ. Γι' αυτό είναι τόσο επιθετικοί όταν βλέπουν δόλωμα. Προλίγου, με το που είδε από μακριά το δόλωμα, έτρεξε αμέσως. Επομένως πιστεύω πως θα πιάσουμε εύκολα σολομούς με επιπλέοντα δολώματα. Ελπίζω να πιάσω σολομούς με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μεγάλη, αλλά μάλλον η καφέ. Θα προτιμούσα να είναι ένας μεγάλος σολομός, αλλά είναι ένας μικρός καφέ. Πολύ λέμαργος. Που του άρεσε πιο πολύ το φούξια δόλωμα. Ο καθένας με τα γούστα του. Αυτό το τσάι είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Και συνήθως αναγκαζόμαστε να το αραιώσουμε με φρέσκο νερό. Αλλιώς θα πιούμε καφέ ανταυτού. Θέλεις? Φυσικά. Προσοχή, θα χυθεί παντού. Ένα ζεστό ρόφημα που θα κάνει καλό για να ξαναμπούν οι ιδέες στη θέση τους. Ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Ένα από τα δυνατά σημεία του ψαρέματος στη Σιβηρία είναι ότι μπορεί κανείς να βρει σολομό ειρηνικού και μάλιστα διάφορα είδη σολομού ειρηνικού. Καταρχάς τον κόκκινο. Αυτός είναι που διασχίζει πρώτος τα ποτάμια. Μετά είναι ο βασιλιάς. Ύστερα ο τσούμ, ο σίλβερ και έπειτα ο ροζ που κλείνει τον κύκλο. Στο γιάμα τέτοια εποχή σαν τώρα μεταξύ 15 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου βρίσκουμε κυρίως τσούμ και πινκ. Ο τσούμ φτάνει γύρω στις 15 Αυγούστου. Ίσως και λίγο νωρίτερα. Γιατί έτσι όσοι έρχονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου βρίσκουν φρέσκο τσούμ. Και όσο προχωράμε στη σεζόν, ο τσούμ γερνά και πεθαίνει. Γιατί όπως ξέρετε, όλα τα είδη σολομού του ειρηνικού που ανεβαίνουν στα ποτάμια, ανεβαίνουν για να γεννήσουν και να πεθάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε κατά περιοχές μήνυ από αυτά. Τα βλέπουμε κάποια από αυτά να είναι γέρικα που έχουν γεννήσει και ετοιμάζονται να πεθάνουν σύντομα. Εδώ θα δούμε μερικά που χοροπηδούν. Είναι τσούμ. Τσούμ που έμειναν αρκετά στο ποτάμι. Γέννησαν οπωσδήποτε και θα πεθάνουν πολύ σύντομα. Μετά το τσούμ είναι ο σίλβερ, ο λόγος πάνω κάτω για τον οποίο οι άνθρωποι έρχονται εδώ. Είναι ένα ψάρι που μοιάζει με το σολομό του Ατλαντικού, καθώς είναι πολύ φρέσκος και ανθεκτικός. Το τζουμ λοιπόν τον ψαρεύουμε μετά τις 15 Αυγούστου. Επίσης οι πρώτοι φτάνουν μέσα Αυγούστου και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Όχι όμως πιο αργά. Πιο αργά θα είναι λάθος αν έρθουμε. Οι περισσότεροι θα έχουν πεθάνει. Αυτή την περίοδο είναι και πολύ ωραίο το τοπίο εδώ. Είναι ίσως η ωραιότερη εποχή του χρόνου για αυτήν εδώ την περιοχή.
Στόχος μου είναι να ψαρέψω ένα σίλβερ με δόλωμα. Έχουμε πολλούς στόχους στη ζωή, αλλά αυτός είναι μεγάλος στόχος. Φοβερά σημαντικός. Αυτό το ψάρι ήταν προς αναζήτηση λίας. Έριξα στο ένα μέτρο πίσω του και έσπευσε πολύ ευχαριστημένο για να δοκιμάσει το δόλωμά μου. Λίγο δύσκολο να το πιάσω, μιας και μπλέχτηκε στα κλαδιά, αλλά οφείλω να ομολογήσω πως είναι μεγάλη ευτυχία να πιάσεις ένα σίλβερ υπό αυτές τις συνθήκες. Ένα σουμ στο τέλος της ζωής του. Βλέπουμε πως είναι ήδη σημαδεμένος. Φαίνεται από το σώμα του πως είναι σημαδεμένος. Να τος, έρχεται. Έρχεται λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε να τον κάνουμε να πιάσει την επιφάνεια. Η άφιξη στον καταβλισμό είναι πάντα μεγάλη στιγμή. Γιατί εδώ συγκεντρώνεται η ομάδα. Αυτοί που φεύγουν έχουν την περιπέτειά τους να διηγηθούν. Και αυτοί που έρχονται ανυπομονούν να πάνε για ψάρεμα. Κυρίως αν περίμεναν στο Μαγκαντάν το ελικόπτερο που τους φέρνει εδώ. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι εδώ στην ακτή και ανταλλάζουμε δολώματα και πάνω απ' όλα ανταλλάζουμε συμβουλές. Όσοι φεύγουν λένε πως έπιασαν ψάρια και πάντα έχει πλάκα αυτό. Γκρούς 400 κιλογράμμ πλούς μπενζίν. Ο καταβλισμός στον ποταμό Γιάμα είναι στημένος στο μέσο ενός βιοτόπου. Βρίσκεται στο μέσο της ζώνης ψαρέματος. Ψαρεύουμε στα 10 χιλιόμετρα από την κοιλάδα και 15 χιλιόμετρα από το βουνό. Και η ιδιαιτερότητα είναι πως είμαστε οι μόνοι που ψαρεύουν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε και λίγο τυχερούς. Η ζωή στον καταβλισμό είναι απλή. Πολύ νωρίς το πρωί, παίρνουμε το πρωινό, χωρίζουμε τον γκρουπ σε δύο ομάδες. Η πρώτη φεύγει προς το βουνό με βάρκες που μεταφέρονται σε μηχανοκίνητες βάρκες και η άλλη ομάδα κατεβαίνει με βάρκες ως τον καταβλισμό. Η δεύτερη ομάδα ανεβαίνει στις βάρκες και κατεβαίνουν προς την κοιλάδα. Θα ψαρέψουν όπου δουν κοπάδι. Σταματούν όποτε θέλουν και μετά το βραδάκι οι μηχανοκίνητες βάρκες θα πάνε να πάρουν τις βάρκες και φυσικά να μεταφέρουν και τους ψαράδες στον καταβλισμό. Αυτή περίπου είναι η καθημερινότητα εδώ. Μια καθημερινότητα όμορφη όμως. Μ' αρέσει να βρίσκομαι στον καταβλισμό. Το μεσημεριανό το παίρνουμε όπου βρισκόμαστε βέβαια. Είναι πικνίκ με ψάρια ψημένα στο γκριλ. Το βράδυ επιστρέφουμε στον καταβλισμό για το βραδινό μας. Η τροφή, το μαγειριό όπως το αποκαλούν, είναι εκεί. Το διευθύνει μια μαγείρισα, μια γυναίκα πολύ γλυκιά. Κάνει τα πάντα ώστε όλοι να μένει. Υπάρχει τροφή σε αυθονία, σχεδόν σε υπερβολή. Αφού έπρεπε να είχαμε χάσει κιλά από πριν για να τα πάρουμε εδώ. Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι πως όσοι βρίσκονται εδώ είναι υψηλού επίπεδου, καθώς είναι Ρώσοι που στη ζωή έχουν όλοι ένα επάγγελμα καλό. Θα φτιάξω ένα δόλωμα που χρησιμοποίησα εχθές και που έχασα. Έφτιαξα ένα κυρίο σώμα. Έκανα μία μικρή προσαρμογή ώστε να κρατήσω τους ιστούς του μαραμπού κατά την πλεύση. Εδώ λοιπόν σταθεροποιώ το μαραμπού από την κορυφή. Κάνω μερικές γύρες. Δεν είναι τόσο ενισχυμένο. Η μπαλίτσα που έφτιαξα σου βοηθά στη διατήρηση του όγκου ενάντια στα ρεύματα. Αυτό εδώ το δόλωμα το έφτιαξα ειδικά για τον Σίλβερ. Το να πιστέψουμε στο δόλωμά μας είναι πράγματι σημαντικό.
Είναι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας. Γιατί όταν δεν πιστεύουμε σε αυτό, η χαρά δεν είναι η ίδια. Έχουμε την τάση να χαιρόμαστε είτε πολύ γρήγορα, είτε σιγά σιγά. Και έτσι ψαρεύουμε λιγότερο καλά. Γι' αυτό ρίχτηκα με τα μούτρα να φτιάξω ίδια. Θα κάνω 3-4 για το απόγευμα και το αποτέλεσμα θα το δούμε τότε. Όπως βλέπουμε, ο όγκος διατηρείται καλά. Η προσαρμοσμένη μπάλα που έβαλα στο πίσω μέρος θα βοηθήσει να κρατηθεί ο όγκος. Και κάθε φορά που θα χαλαρώνει, θα δίνει περισσότερο όγκο. Το βλέπετε και πώς απλώνεται. Άρα στον Yamaha, το είδος δολώματος που θα τράβαγε την προσοχή είναι το δόλωμα μαραμπού, με ελάχιστη ψύχα μέσα. Με μήκος 3-4 ή 5 εκατοστά. Είτε για τους τσουμ είτε για τους σίλβερ. Σήμερα η στάθμη του νερού είναι αρκετά χαμηλή και τα ψάρια όχι τόσο ενεργά. Προσπαθούμε να παραλλάξουμε τη μέθοδό μας με διάφορους τρόπους. Η αίσθηση του ότι βρισκόμαστε στις όχθες του Yamaha είναι παραδεισένια. Θα θέλαμε να μείνουμε λίγο ακόμη και να χαρούμε το ψάρεμα. Μικρή κίνηση. Πριν από λίγο πρόσεχα γρήγορες κινήσεις στην αρχή του ρεύματος. Είχα επισημάνει κάποια ψάρια που ήταν έτοιμα να πεθάνουν. Επέμεναν παρά τα μικρά τεινάγματα θανάτου. Το έπιασε όμως χωρίς άγαρμπη κίνηση. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά μου φάνηκε αρκετά συμπαθές. Η Ντόλι Βάρντεν είναι ένας σολωμός υπότης. Αυτό το ψάρι γυαλίζει με μια υπέροχη στολή. Μάλλον Ντόλι Βάρντεν είναι το όνομα κάποιας ηρωίδας από βιβλίο του Ντίκενς. Μιας νέας γυναίκας που είχε ένα γυαλιστερό φόρεμα με όλα τα χρώματα. Και αυτός που έπιασε αυτό το ψάρι για πρώτη φορά θεώρησε ότι της έμοιαζε. Έτσι λοιπόν, του έδωσε το όνομά της. Αυτή είναι μια όμορφη ιστορία. Ακόμα και αν δεν είναι αληθινή να την πιστέψουμε.